Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο. Το είδα τώρα πριν από λίγο, εσείς μπορεί να το έχετε δει από το πρωί, για αυτή την έναρξη της ΓΕΣΕΒΕ για την ακρίβεια. Τα στοιχεία είναι σοκαριστικά, κύριε Πρόεδρε. Το 61% των οικοκυριών λέει ότι ο μισθός τελειώνει σε 19 ημέρες. Μάλιστα. Και εγώ θα έλεγα είναι και πολύ αισιόδοξο. Και είναι και πολύ. Και το 81% λένε ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, που παίρνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, είναι ανεπαρκή. Ακριβώς. Μα αυτό το λέει και ο ίδιος ο Υπουργός, κύριε Φιλιππακόπουλε. Ήδη πριν καλά-καλά ξεκινήσουν τα νέα μέτρα τα οποία πήρε, τα οποία θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Στην ουσία, υπονοώ ότι θα πάρουμε κι άλλα. Θα χρειαστεί να πάρουμε κι άλλα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός ότι εάν χρειαστεί θα πάρουμε κι άλλα. Το είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε και άλλα μέτρα, μα καλά-καλά δεν τα είδαμε τα νέα μέτρα τα οποία πήραν, τα τέσσερα μέτρα που πήραν το Δεκέμβριο. Θα τα δούμε το Μάρτιο αυτά. Έτσι δεν είναι. Από Μάρτιο ακριβώς, θα τα δούμε αυτά. Ακριβώς. Ανακοινώθηκαν στις 10 Ιανουαρίου και δώσανε μία περίοδο προσαρμογής 2 μήνες και θα τα δούμε, θα μπουν στη ζωή μας από το Μάρτιο. Ας τα δούμε να λειτουργήσουν. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι και νομίζουμε ότι θα λειτουργήσουν. Αλλά ας τα δούμε να λειτουργήσουν όταν προαναγγέλουν πριν ξεκινήσουν τα μέτρα τα οποία πήραν νέα μέτρα. Αντιλαμβάνεστε το ότι το ερώτημα το οποίο τίθεται την πλευρά μας, γιατί δεν τα παίρνετε, παιδιά, τα νέα μέτρα αυτά από την αρχή και περιμένουμε να δούμε τα μέτρα που πήρατε το Μάρτιο και μετά να ξαναπάρετε άλλα μέτρα για να δούμε το Μάιο. Αλλά ωστόσο, στο μισοδιάστημα αυτό να πούμε, κύριε Φιλιππακόπουλε, ότι έχουν αυξηθεί σχεδόν στο σύνολό τους όλα τα προϊόντα τροφίμων και τα είδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή, όσπρια, ρύζι, δημητριακά, αλαντικά, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, διάφορα προϊόντα πρώτης ανάγκης αφρόλουτρα. Σαμπουάν, απορρυπαντικά και όλα τα προϊόντα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε καθημερινά στο νοικοκυριό μας, στο κάθε καταναλωτής. Όταν λοιπόν αυτά στην περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου μέχρι να εφαρμοστούν τα μέτρα έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά τον ένα μήνα 5,5%, τον δεύτερο μήνα 6,5%, τον τρίτο μήνα άλλο τόσο, δηλαδή έχουν πάρει μία αύξηση της τάξης του 20%, τι να δούμε μετά από και μετά θα μειωθεί η τιμή, ποια τιμή θα μειωθεί. Σήμερα που μιλάμε υπάρχουν μήλα, τα οποία όπως γνωρίζετε τα μήλα από τα δέντρα έχουν κοπεί, όλα έχει τελειώσει η συγκομιδή τους. Υπάρχουν μήλα τα οποία τα έχουν αγοράσει από τον παραγωγό στα 40 λεπτά ή στα 45 λεπτά και τα πουλάνε με έκπτωση λέει 30% από 2,56 1,80. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Αυτό πώς μπορεί να ελεγχθεί, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, γιατί το λέμε, το ξαναλέμε, το ξαναλέμε. Αυτό το οποίο το διαπιστώνετε εσείς, την πορεία εννοώ. Το βλέπουμε εμείς στο ράφι, το βλέπουν όλοι, το καταλαβαίνουν όλοι, το ξέρουν όλοι. Δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Πώς μπορεί να ελεγχθεί όμως είναι και να παταχθεί. Εκεί το θέμα. Κύριε Φιλιππακόπουλε, μπορεί, εάν ήθελε η κυβέρνηση, μπορεί να το πατάξει. Αυτό το οποίο ένα από τα τέσσερα μέτρα που λέει ότι θα εφαρμοστούν το Μάρτιο, λέει για καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα ελέγξει τον παραγωγό πόσο πουλάει το προϊόν και πόσο φτάνει στον καταναλωτή. Ναι. Μπορεί να το ελέγξει, μα είναι ένα από τα τέσσερα μέτρα. Αυτό λοιπόν εμείς που φωνάζουμε εδώ και 3 χρόνια, αναδεικνύοντας αυτό το πρόβλημα ότι από το χωράφι στο ράφι ο καταναλωτής πληρώνει έως 10 φορές πάνω το προϊόν. Αυτό θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι μέτρο μετά από 30 μήνες, κύριε Φιλιππακόπουλε. Γιατί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή 30 μήνες συνεχόμενους που τα προϊόντα τροφίμων και τα είδη πρώτης ανάγκης κάθε μήνα. Συνεχώς αυξάνονται. Συνεχώς αυξάνονται. Εγώ να σας δείξω, έχω εδώ πέρα και θέλω να το δείξω προσωπικά και στην εκπομπή. Βεβαίως. Το εξής. 2022. Βρεφικό γάλα χριστουγεννιάτικο της αγάπης. Το 2022, ένα βρεφικό γάλα που αποτελείται από περίπου 5.000 γάλατα βρεφικά, τα οποία τα δώσαμε σε διάφορες δομές, στο χαμόγελο του παιδιού, στα χωριά SOS και σε διάφορες άλλες δομές, στον Πέδωρ και σε όλες τις δομές που υπήρχαν και νομίζαμε εμείς ότι τα έχουν ανάγκη που ήταν τα βρέφη σε αυτά τα ιδρύματα. Μα ήρθαν σήμερα, το 2000, χτες, στις 23 Ιανουαρίου, του 2024 να μας πούν ότι για το γάλα αυτό εσχροκερδούσε μία από τις 4 πολυεθνικές εταιρείες που βγάλανε και βάλανε ένα πρόστιμο 561.000, όταν αυτή η εταιρεία μόνο σε ένα χρόνο αύξησε τα έσοδά της κατά 80 εκατομμύρια. Δηλαδή έχει φτάσει περίπου ο τζίρος της στην Ελλάδα στο μισό δισεκατομμύριο και βάλανε μισό εκατομμύριο πρόστιμο. Δηλαδή είναι σταγόνα στον ωκεανό, δηλαδή τώρα λέτε. Δεν τους αφορά το πρόστιμο. Δεν φτάνει σταγόνα να πέσει στον ωκεανό. Για εμάς, αυτό το οποίο βλέπουμε. Και εν πάση περιπτώσει, μας είπαν ότι ελέγξανε
Τέσσερις πολυεθνικές. Υπάρχουν άλλες πολυεθνικές εκτός από αυτή την εταιρεία, η οποία το γάλα του στο γραφικό είναι ακριβότερο από αυτό. Αυτές δεν είδαν, δεν υπάρχει σκροκέρδεια. Δεν το βγάλανε το πρόστιμο σε αυτή την εταιρεία ή δεν θα βγάλουν πρόστιμο. Ή θα μας τα δίνουν τα πρόστιμα λίγο-λίγο, εβδομάδα-εβδομάδα, μήνα-μήνα, για να λένε ότι βάλανε πρόστιμο στις εταιρείες που εδώ από το 2021, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για το περιθώριο του εμπορικού κέρδους, το πλαφόν του περιθώριου του εμπορικού κέρδους, σκροκερδούν. Και αφού εσκροκερδούνται, εγώ να κάνω και ένα άλλο έμεσο ερώτημα. Γιατί λοιπόν δεχτήκανε αυτές τις εταιρείες, τις πολυεθνικές που εσκροκερδούν εις βάρος του καταναλωτή, να τις συμπεριλάβουν στην μόνιμη μείωση της τιμής από 5% και πάνω? Δεν τις ελέγξανε πριν τις συμπεριλάβουν μέσα σε αυτή τη δράση? Γιατί αυτά τα οποία έχουμε διαπιστώσει είναι ότι πριν τη μόνιμη μείωση της τιμής έχουμε δει τιμές να ήταν χαμηλότερες από ότι είναι σήμερα, που είναι η μόνιμη μείωση της τιμής, όπως είναι ζυμαρικά. Το 5% λέτε, το 5% αυτό. Για το 5%, μάλιστα, για το 5%. Εν τω μεταξύ, μας λένε ότι είναι, κύριε Φιλιππακόπουλε, και εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, για λίγα δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Μας λένε ότι είναι, διαπιστώσαν από δεκάδες κωδικούς που ελέγξανε, ότι σε 9 κωδικούς προϊόντων διαπιστώσαν σκροκέρδια. Μάλιστα. Εμείς γνωρίζουμε ότι από αυτή την εταιρεία δεν έχει 9 κωδικούς βρεφικά γάλακτα. Είναι 2, 3, άντε 4 οι κωδικοί της, να πούμε, με τις σχεμασίες, ναι, 400 γραμμαρίων ή 800 γραμμαρίων. Οι άλλοι 5 κωδικοί από τι προϊόντα είναι? Είναι από τυριά, γιατί παράγει και τυριά. Είναι από παστεριωμένα γάλακτα. Τώρα αυτό που το λέτε, τώρα αυτό το συζητούσα και με ένα συνάδελφο χτες προχτές, με αφορμή το πρόστιμο αυτό, ότι τα πρόστιμα αυτά, okay, μπαίνουν, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει τώρα η κάθε πολυεθνική ποια προϊόντα έχει, ποιο προϊόν αφορά το πρόστιμο αυτό. Γιατί δεν λένε λοιπόν ότι το πρόστιμο αυτό μπήκε στην τάδε εταιρεία για το προϊόν αυτό ή τα προϊόντα αυτά? Να κατονομάζονται τα προϊόντα. Είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο Ανάπτυξης τη στιγμή την οποία επιβάλλει ένα πρόστιμο για κάποιο, σε κάποια εταιρεία, για κάποια προϊόντα, να ονοματίσει. Αυτό λέω, γιατί δεν ονομάζονται τα προϊόντα? Ώστε να ξέρουν οι καταναλωτές ποια προϊόντα αφορά το πρόστιμο. Και επίσης να πούμε κάτι άλλο, που είναι και για τις εταιρείες πρόβλημα. Ότι δεν σημαίνει μια πολυεθνική που έχει 50 προϊόντα, λέω τώρα εγώ, ότι και στα 50 έχει θέμα. Ότι και στα 50. Ακριβώς. Μα εδώ μας λέει το Υπουργείο. Ακριβώς όπως το λέτε είναι, γιατί μας είπε το Υπουργείο. Σε δεκάδες κωδικούς που έλεξε της πολυεθνικής, που σημαίνει ότι έχει πάρα πολλούς κωδικούς, διαπίστωσε σε 9 κωδικούς ότι είχε παραβιάσει το περιθώριο, το πλαφόν του περιθωρίου, ναι, του κωδικού και του 21. Μάλιστα. Ποια είναι αυτά, ποια είναι αυτά τα προϊόντα? Αυτό είναι. Να ξέρουμε κι εμείς ως καταναλωτική οργάνωση, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΕΣΕ, να βγάλουμε μία ανακοίνωση και να καλούμε τους καταναλωτές και να πούμε ότι αυτά τα 9 προϊόντα αυτής της εταιρείας μην τα αγοράσετε, γιατί μας κλέβουν, σκροκερδούν εις βάρος μας. Τώρα βέβαια, σε αυτό το οποίο λέτε, καταναλωτική έτσι παιδεία δεν έχουμε πολύ στην Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα αποκτήσουμε, κύριε Φιλιππακόπουλε. Κάποια στιγμή πρέπει να αποκτήσουμε καταναλωτική παιδεία. Και αν με αυτόν τον τρόπο όχι βοηθήσει η κυβέρνηση, πράξει τα δέοντα, αυτά τα οποία η ίδια ψηφίζει, τους ίδιους τους νόμους που ψηφίζει, τις υπουργικές αποφάσεις, εμείς τότε θα μπορέσουμε ως καταναλωτές, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΕΣΕΕ, θα μπορέσουμε να βάλουμε τον κόσμο στη λογική της καταναλωτικής συνείδησης. Πώς έχουν δηλαδή όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταναλωτική συνείδηση και ο Ένωση? Εμείς δεν έχουμε, δεν έχουμε, δυστυχώς δεν έχουμε. Ναι, τώρα γιατί, πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Τα τρίκ που κάνουν σε εμάς, που έχει σχέση με τη διαδρομή αυτή που λέμε, πώς διαμορφώνονται τελικά οι τιμές. Σε εκείνο το κομμάτι, στις συμφωνίες, σε αυτές τις περίφημες συμφωνίες, που νομίζω είναι και ένα από τα 4 μέτρα. Προμηθευτών σούπερ μάρκετ. Τι συμβαίνει εκεί? Αυτό το οποίο υπάρχει, κύριε Φιλιππακόπουλε, είναι το εξής. Όλες οι βιομηχανίες και οι πολυεθνικές εταιρείες, ανάλογα με τον τζίρο που κάνουν τα καταστήματα λιανικής πώλησης και οι αλυσίδες, τους κάνουν τις αντίστοιχες προσφορές. Τι σημαίνει προσφορά? Θεμητό είναι αυτό. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, αυτό που εμείς οι καταναλωτές αγοράζουμε, αυτό που λέει ένας είναι ένα δώρο, ή αγοράζουμε το δεύτερο προϊόν μείον 70%, ναι, ή μείον 50% κτλ. Αυτά είναι τα δώρα των πολυεθνικών προς τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Και έχουν πιο πολλά δώρα όσο μεγαλύτερη κατανάλωση έχουν. Κατανάλωση και τζίρο κάπου. Και τζίρο, ναι. Εδώ όμως αυτό που παραπλανούν αυτές οι προσφορές στους καταναλωτές είναι, κύριε Φιλιππακόπουλε, που έχετε δει κι εσείς, ότι
αυτό που λένε ένα και ένα δώρο, στην ουσία δεν είναι ένα και ένα δώρο. Αυτό είναι το θέμα. Το δεύτερο προϊόν το πληρώνεις 30% φτηνότερα από ότι το πληρώνεις στο πρώτο στη συσκευασία των δύο. Άρα μπορεί και να σε συμφέρει να πάρεις δύο μόνα τους. Όχι μπορεί. Σε περισσότερες περιπτώσεις είναι καλύτερο να πάρεις δύο μόνα, ναι, τους παρά να πάρεις την προσφορά. Το ένα συν ένα. Γιατί έχει χαμηλότερη τιμή τη τιμή μονάδος. Αυτά λοιπόν που τα έχουμε πει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Φιλιππακόπουλε, μπορεί να μου επιτρέψετε, δεν γίνονται. Όταν λένε ένα και ένα δώρο, είναι ένα και ένα δώρο. Αν πάρεις ένα θα το πληρώσεις 5 ευρώ, εάν πάρεις δύο που είναι ένα και ένα δώρο θα το πληρώσεις και αυτό 5 ευρώ. Εδώ αν πάρεις ένα θα το πληρώσεις 5 ευρώ, εάν πάρεις δύο θα το πληρώσεις 8 ευρώ. Και λένε ότι είναι ένα και ένα δώρο. Δεν ισχύει έτσι. Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτά τα οποία λέμε. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν αυτό που έχουμε πει και τα έχουμε αναδείξει και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή, θα θυμάστε ότι μας είχαν πει ότι πληρώνουμε ακριβότερα τα απορριπαντικά εμείς, λόγω του ότι οι πρώτες ύλες των απορριπαντικών για τη χρήση κατανάλωση στην Ελλάδα είναι καλύτερες από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Λέμε, όχι για χάρη, δεν το δεχόμαστε με τίποτα, ότι εμείς έχουμε καλύτερες πρώτες ύλες από τον Γερμανό ή από τον Λουξεμβούργο ή από τον Γάλλο ή από τον Ιταλό, αλλά λέμε, για χάρη της κουβέντας να το δεχτούμε. Μα την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησα παράλληλη εισαγωγή. Η μητρική εταιρεία η οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο κάνει παράλληλη εισαγωγή από βαλκανικές χώρες όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, αλλά σε τιμή ελληνική. Και αυτό το προϊόν είναι μέσα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το δώσαμε, πήγαμε στη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή και τους είπαμε, ορίστε τα στοιχεία. Ακόμα απάντηση δεν έχουμε πάρει, κύριε Φιλιππακόπουλο. Για να δείτε, γιατί κάποιες φορές εξοργιζόμαστε και με τις ερωτήσεις που πολύ σωστές είναι από τη μεριά σας. Τα έχετε πει, αυτά τα έχετε δώσει, αυτά τα στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Yeah. Τα έχουμε δώσει. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Και όταν δεν παίρνεις απάντηση, ξέρετε κάτι, είναι σαν να λέμε αυτό που λέει το ρητό, φωνή βοώντο σε διερήμου. Τι και αν τα δώσω, τι έγινε. Μάλιστα. Απλά να λέω για να. Κάτι ακόμα, Πρόεδρε μου, πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ, γιατί λέμε για τα σούπερ μάρκετ, για τα ράφια και καλώς τα λέμε. Αλλά εγώ διαπιστώνω το τελευταίο διάστημα ότι έχουμε, ας πούμε, και στην παραδοσιακά φθηνή λαϊκή ακρίβεια. Βέβαια. Μα είναι παντού η ακρίβεια. Δεν είναι. Όχι, λέω. Δεν είναι, ότι δεν... η λαϊκή ήταν ένα αποκούμπι των οικοκυριών. Ότι εκεί θα βρούμε πιο φθηνά πράγματα. Είναι πιο φθηνά από τα σούπερ μάρκετ, αλλά είναι πιο ακριβά από ό,τι ήταν πριν. Έτσι, ακριβώς όπως το λέτε. Γιατί όταν ο παραγωγός, για παράδειγμα, από το Αίγιο πουλάει το πορτοκάλι του, το Βαλέτσια 25-30-35 λεπτά ή το λεμόνι του 30-32-35 λεπτά και εγώ το παίρνω από το σούπερ μάρκετ 1,5 ευρώ, αλλά τη λαϊκή το παίρνω ένα, όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ περίμενα στη λαϊκή να το πάρω 50 λεπτά. Ακριβώς. 60 λεπτά, να το πάρω 70 λεπτά. 50 και στο σούπερ μάρκετ 1. Δηλαδή να είναι αυτή η αναλογία. Έτσι. Σας καλώ λοιπόν, κύριε Φιλιππακόπουλε, αυτό που θα σας πω να το διαπιστώσετε και εσείς και οι τηλεθεατές μας, το εξής. Δέστε την ώρα που κλείνει η λαϊκή, δηλαδή περίπου στις 3-3,5 ώρα κάθε μέρα, πόσα προϊόντα στους πάγκους των εμπόρων των λαϊκών αγορών περισσεύουν. Πόσα είναι απόλυτα. Δεν έχουν δηλαδή, αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι δεν αδειάζουν οι πάγκοι πια. Όχι. Δεν αδειάζουν πλέον οι πάγκοι. Ό,τι προσφορά και να γίνει. Γιατί αν περιμένει ο καταναλωτής να πάει στις 3,5 ώρα ή στις 4 ώρα που έχουν πέσει τιμές για να ψωνίσει τα προϊόντα τα οποία δεν να ψωνίσει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Γιατί όλοι οι οικογενειάρχες είναι όλοι παιδιά, έχουν την εμπούτη που να παρατήσει τα παιδιά του για να σηκωθεί να πάει στη λαϊκή στις 4 ώρα να ψωνίσει 3,5 ώρα που κλείνει η λαϊκή. Δεν γίνεται. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια συμμόρφωση. Και η συμμόρφωση είναι από το χωράφι μέχρι το ράφι, εγώ λέω να φεύγει το προϊόν και να διπλασιάζεται. Δηλαδή, το πουλάει ο παραγωγός 30 λεπτά, να το αγοράζει ο καταναλωτής 60. Όχι, βρε αδερφέ, 1,5 ευρώ. Μάλιστα. Να βγάλει και ο έμπορας, να βγάλει και ο χοντρέπορας, να βγάλει και ο λιανοπολιτής, να βγάλουν όλοι. Όλοι να ζήσουμε θέλουμε. Αλλά εάν δεν υπάρχουμε εμείς οι καταναλωτές για να αγοράσουμε τα προϊόντα, κανείς δεν θα ζήσει. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ραυτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.